Είμαι ο καθηγητής χειρουργικής Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι στο ιατρικό Αθηνών στο Μαρούσι και διευθύνω το κέντρο χειρουργικής των παθήσεων του Εσωφάγου. Με τη χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του Εσωφάγου ασχολούμαι 40 χρόνια. Έχω εκτελέσει 3.000 εγχειρήσεις για όλες τις παθήσεις του Εσωφάγου, όπως είναι η αχαλασία του Εσωφάγου, τα κολπώματα, οι καλοίδεις όγκοι, οι διαφραγματοκύλες, τα τραύματα του Εσωφάγου, τα εγκάβματα του Εσωφάγου και ο καρκίνος του Εσωφάγου. Για την αντιμετώπιση του καρκίνου του εσωφάγου και των εγκαμμάτων εκτελούνται βαρύτητες επεμβάσεις. Θα πρέπει να αφαιρθεί ολόκληρο ο εσωφάγος, μέρος στομάχου και να ανακατασταθούν τα όργανα αυτά από μοσχεύματα από το στομάχι, το λεπτό ή το παχέντερο. Έχω εκτελέσει 1.300 από αυτές τις βαρύτητες επεμβάσεις και έχω αποκτήσει μεγάλη πείρα. Ο χειρουργικός χρόνος στις επεμβάσεις αυτές για μας είναι περίπου 2 ώρες, με θνητότητα 2% και το 90% των ασθενών μας παραμένει μία μέρα στην εντατική και 7 μέρες στο νοσοκομείο. Επίσης, από το 1981 μέχρι σήμερα έχω εφαρμόσει μια νέα τεχνική, κατά την οποία φρύνεται και αντικαθίσταται ολόκληρο ο εσωφάγος χωρίς να ανοιχθεί ο θώρακας. Η εγχείρηση αυτή ονομάζεται σουφαγιδομή χωρίς θωρακοτομή και γίνεται με μια ατομή στο τράχυλο και μια στην κοιλιά. Όταν δεν γίνεται θωρακοτομή, η εγχείρηση είναι πολύ ελαφρύτερη για τον ασθενή. Έχω εκτελέσει 900 εγχειρήσεις αφαίρεση εσωφάγου χωρίς θωρακοτομή. Η δική μου σειρά των εγχειρήσεων αυτών έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και αποτελεί τη δεύτερη σειρά παγκοσμίως αριθμό ασθενών. Επομένως, εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τον εσωφάγο που πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με ποσοστό επιτυχίας παρόμοιο με το ποσοστό επιτυχίας που έχουν τα καλύτερα διεθνή κέντρα χειρουργικής εσωφάγου.